Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα έχετε αντιληφθεί ότι τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης θεαματικής αύξησης στην Ελλάδα εγχειρημάτων ποικιλόμορφων, πειραματισμών διάφορων που τα εντάσσουμε σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Κοινωνική ιστορικά ήταν η πρώτη μορφή αυτών των εγχειρημάτων, γιατί το εγχείρημα χρονολογείται από το 19ο αιώνα στην κοινωνική του διάσταση και από τη δεκαετία του 80 ως αλληλέγγυα οικονομία. Συνεπώς σήμερα μιλάμε για κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Θα δούμε και το διαχωρισμό παρακάτω. Η αύξηση αυτή οφείλεται δυστυχώς, σε εισαγωγικά του λέω το δυστυχώς, στην κρίση. Στην οικονομική κρίση, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική βεβαίως, είναι καθολική και πολύπλευρη και με πάρα πολλές διαστάσεις, αλλά οφείλεται κυρίως στην κρίση. Και ένα μεγάλο ερώτημα είναι βεβαίως τι θα γίνει όταν περάσει η κρίση. Διότι σε άλλες χώρες έχουμε το φαινόμενο αυτό να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όταν δεν υπήρχε κρίση. Περί τίνος πρόκειται? Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συνιστά μια ιδεολογική αλλά κυρίως πρακτική προσπάθεια να συλληφθεί διαφορετικά η σχέση του ανθρώπου με την οικονομία, δηλαδή πέρα από την εμπορευματική διάσταση και πέρα από τον καπιταλισμό και το σύστημα της οικονομίας της αγοράς, δηλαδή να συλληφθεί διαφορετικά με τελικό στόχο να ενσωματωθεί η οικονομία στην κοινωνία, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα, διότι η οικονομία σήμερα έχει πλήρως αυτονομηθεί, γυρίζει τρελά θα το έλεγε κανείς, με δικές τους αξίες και δικούς τους κανόνες. Αυτό είναι το ένα. Αλλά υπάρχει και η άλλη προσπάθεια να συλληφθεί διαφορετικά η σχέση του ανθρώπου με την πολιτική παραπέρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα φαινόμενα αυτά, οι πρακτικές αυτές, τα πειράματα αυτά συνιστούν και ένα εργοστάσιο θα λέγαμε πειραματισμών, πολιτικών πειραματισμών. Άρα το φαινόμενο έχει και μια κινηματική διάσταση και μια πολιτική διάσταση προφανώς. Εφόσον έχει πολιτική και κινηματική διάσταση, αυτομάτως μπορεί να πει κανείς ότι έχει και μια συμβολική αλλά και μια ουτοπική σε εισαγωγικά διάσταση, υπό την έννοια ότι προσπαθεί να φέρει το μέλλον στο παρόν και το κατορθώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε μια ανάκτηση μιας μελλοντικής οργάνωσης της κοινωνίας σήμερα. Έτσι. Διότι ζούμε πλέον όχι ουτοπίες υπό την αρνητική έννοια, αλλά ουτοπίες υπό τη θετική, δηλαδή μιλάμε για ζωντανές ουτοπίες στην πραγματικότητα. Τώρα, αυτές οι προσπάθειες, αυτή η προσέγγιση γίνεται στη βάση των εξής αρχών. Πρώτον, πρόκειται για μια εκούσια, ελεύθερη δηλαδή συμμετοχή, δέσμευση ή και στράτευση ακόμα πολιτών. Δεύτερον, έχουμε μια ισότητα και ισοτιμία των συμμετεχόντων, μελών, εταίρων, συνεταίρων κλπ. Συνακόλουθα, αναγκαίο συμπλήρωμα, έχουμε μια συμμετοχική δημοκρατική διακυβέρνηση, άμεσο συμμετοχική δημοκρατική διακυβέρνηση, δηλαδή χωρίς να έχουμε ιεραρχικές δομές, έτσι, ιδίως σε εκδοχές της αλληλέγγυας οικονομίας, που θα το δούμε είπαμε και παρακάτω. Τα δύο αυτά, η ισοτιμία και η αμεσοσυμμεταχική διακυβέρνηση, συνιστούν και διεκδικούν, να το πούμε έτσι, αυτό που λείπει σήμερα από την οικονομία. Τι λείπει? Η οικονομική δημοκρατία. Δεν υπάρχει πουθενά στην οικονομία οικονομική δημοκρατία. Είναι νομίζω εμφανές. Και είναι το ζητούμενο. Τέταρτη αρχή είναι η αμοιβαιότητα και η αλληλεγγύη. Τα εγχειρήματα αυτά διακρίνονται από αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη. Δηλαδή εδώ δημιουργούν πλέον ένα νέο κοινωνικό, παύλα κοινοτικό δεσμό. Έτσι. Αυτοί που συμμετέχουν θέτουν δηλαδή από κοινού, αμοιβαιοποιούν το χρόνο, το χρήμα, τα εργαλεία, την εργασία κλπ. Και πέμπτον, μπορούμε να πούμε ότι τα εγχειρήματα αυτά είναι συλλογικά, δηλαδή
έχουν ένα μη κερδοσκοπικό συλλογικό προσανατολισμό. Τώρα, σε ποιο πλαίσιο γίνονται υλοποιούνται δηλαδή πρακτικά αυτά τα εγχειρήματα, αυτοί οι πειραματισμοί? Πρώτον, κατά τη γνώμη μας, σε ένα πλαίσιο τοπικό, που δεν είναι μόνο τοπικό, είναι, θα έλεγε κανείς, χώρο τοπικό. Και για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, δεν είναι μόνο χώρο τοπικό, είναι κοινωνιοχώρο τοπικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρόκειται για ένα υποκατασκευή και υποδιεκδίκηση, να το πούμε έτσι, κοινό χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει και το δημόσιο βεβαίως χώρο, αλλά δεν εξαντλείται μόνο σε αυτόν. Σε αυτό τον κοινωνιοχώρο τόπο, εδώ μπορεί να αποδώσει κανείς το γαλλικό «le territoire» που έχουν οι Γάλλοι, νομίζω έτσι μπορούμε να το αποδώσουμε. Λοιπόν, σε αυτό τον κοινωνιοχώρο τόπο συνδημιουργείται και υλοποιείται η δημοκρατία, η άμεση, να το πούμε έτσι, δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο πλαίσιο, το τοπικό κοινωνιοχώρο τοπικό. Ένα άλλο πλαίσιο στο οποίο υλοποιούνται αυτά τα πειράματα είναι καταρχάς και καταρχήν, πρωτίστως δηλαδή, αυτό που λέμε μια οικονομία των αναγκών και όχι των αγαθών. Αλλά εδώ θέλει προσοχή, διότι δεν είναι μόνο τα πειράματα αυτά, δεν εξαντλούνται μόνο σε μια ικανοποίηση βασικών πρώτων, να το πούμε έτσι, στοιχειωδών αναγκών, αλλά είναι και κάτι παραπέρα, διότι συνδέονται πλέον και με μια αυτό που λέμε υπευθυνοποίηση ή ευαισθητοποίηση πλέον των πολιτών που ενδιαφέρονται για την ποιότητα, που ενδιαφέρονται για άλλους τρόπους ζωής, παραγωγής, κατανάλωσης κλπ. Ας πούμε, μπορεί να αναφέρει κανείς το ισοδίκιο εμπόριο, έτσι, το fair trade που λέμε, ή μπορούμε να πούμε για τα δίκτυα παραγωγών καταναλωτών, τα άμεσα δίκτυα παραγωγών καταναλωτών. Κλασικό παράδειγμα που είναι πολύ πιο οργανωμένα από ό,τι στην Ελλάδα είναι τα ΜΑΠ τα γαλλικά, πάνω από 2.000 τέτοια δίκτυα πολύ οργανωμένα, στο οποίο δεν συμμετέχουν βεβαίως άνεργοι, αποκλεισμένοι κλπ. Έτσι είναι άνθρωποι που απλώς έχουν μια ευαισθητοποίηση και μια, να το πούμε έτσι, εξατομικευμένη κατανάλωση, που μπορεί να το πει και αυτό κανείς. Λοιπόν, αυτή η οικονομία των αναγκών σε συνδυασμό με την αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό δεσμό και αλλάζουν και τους όρους της σύμβασης. Δηλαδή, εκεί που είχαμε τη φιλελεύθερη, αστική, ατομικιστική, να το πούμε, σύμβαση, τώρα έχουμε ένα ενωσικό δεσμό. Δηλαδή, όλα αυτά στηρίζονται σε βάση στην ενωσική ή συνεταιριστική αρχή, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα ειδικότερα περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται λοιπόν για ένα χωροτόπο, για μια οικονομία, εν πάση περιπτώσει, σε ένα κοινωνικό χωροτόπο που βρίσκεται ανάμεσα στην εμπορευματική οικονομία που υλοποιείται από τους οικονομικούς φορείς, τους κερδοσκοπικούς, είτε άτομα είτε επιχειρήσεις κλπ. Και ρυθμίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς, και από την άλλη μεριά με τη δημόσια ή κρατική οικονομία που υλοποιείται από το κράτος. Το δημόσιο κρατικό δεν είναι το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα για να συνεννοούμεθα. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λοιπόν τομείς, σε αυτά τα δύο πεδία, υλοποιείται χοντρικά η κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Βέβαια, σε αυτές τις τρεις οικονομίες πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν στεγανά. Δηλαδή, σε κάθε σφαίρα των πολιτών, κρατικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εμπορευματικό, συναντάμε οργανώσεις οι οποίες διαπερνώνται και από τις λογικές και από τις αξίες, να το πούμε έτσι, που διέπουν και τις άλλες σφαίρες. Ενδέχεται επίσης η παροχή αλληλέγγυων υπηρεσιών να συνδυάζει και την εμπορευματική αρχή της αγοράς, αλλά και την αναδιανεμητική αρχή του κράτους. Ή να συνδυάζει και την εθελοντική και τη μισθωτή εργασία. Ενδέχεται τέλος οι πρωτοβουλίες των πολιτών να έχουν ποικίλους και συνδυαστικούς πόρους. Αυτό είναι αυτό που μιλάμε για τους υβριδικούς πόρους που μπορεί να έχουν τα εγχειρήματα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για ένα χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στην εμπορευματική και την δημόσια κρατική οικονομία. Εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο χώρος αυτός, η κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία, δεν έχει ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της ούτε με το κράτος ούτε με την αγορά. Φλερτάρει και με το κράτος, φλερτάρει και με την αγορά, και δεν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για συζήτηση και για το μέλλον του εγχειρήματος αυτού. Οι κίνδυνοι δηλαδή που μπορούν να δημιουργηθούν από αυτή την όσμωση.
ή που μπορεί και να το πούμε από τώρα ότι πολλοί δέχονται ότι θα υλοποιείται ως μια, στο πλαίσιο μιας πληθυντικής οικονομίας και κοινωνική οικονομία και η αλληλέγγυη οικονομία. Δηλαδή μαζί με το κράτος, μαζί με την αγορά και μαζί με, μαζί με το δικό της αξιακό πρότυπο, άρα στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής πληθυντικής οικονομίας. Υπάρχει αυτή η άποψη, που είναι και κυρίαρχη εδώ που τα λένε. Άρα λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για αυτό πρώτον, για το χώρο αυτό ανάμεσα, έτσι ως τρίτο χώρο, και δεύτερον, πρόκειται για μια συλλογική εκ των κάτω, έτσι, οικονομική δραστηριότητα ποικίλων βέβαια μορφών. Ο χώρος αυτός έχει ποικιλομορφία, εδώ είναι και μια άλλη δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία που δημιουργεί και επιστημολογικά προβλήματα. Δύσκολα δηλαδή ταξινομείται αυτός ο χώρος. Δηλαδή έχουμε την κοινωνική οικονομία από τη μία που είπαμε είναι ιστορική της καταγωγή από το 19ο αιώνα με τους συνεταιρισμούς, τις διάφορες ενώσεις, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία, ταμεία αλληλασφάλισης κλπ. Και από την άλλη έχουμε την αλληλέγγυη οικονομία, είπαμε, από τη δεκαετία του 80, όπου εδώ πέρα ο κύριος στόχος είναι όχι τόσο τα καταστατικά, όσο ο στόχος τον οποίο επιδιώκουν, που είναι βεβαίως μια υποευρή έννοια κοινωνική χρησιμότητα, κοινωνική ωφελημότητα. Υποευρή έννοια. Αυτή είναι μια πρώτη διάκριση. Μια δεύτερη διάκριση, όπου έχουμε θεσμικές μορφές, έχουμε και άτυπες μορφές, δηλαδή τυπική και θεσμική αλληλέγγυη οικονομία και άτυπη αλληλέγγυη οικονομία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αναμειγνύονται συχνά, πάρα πολύ συχνά, έχουμε ανάμειξη των τύπων, των διαφόρων τύπων και των διαφόρων καταστατικών που δημιουργεί αυτή τη δυσκολία στην ταξινόμηση που είναι, είπαμε, και επιστημολογική για το θεωρητικό της υπόβαθρο και τη θεωρητική της ανάλυση στην κυριολεξία. Η αλληλέγγυα δε οικονομία έχει πάρα πολλές μορφές και εκεί ακόμα μπερδεύονται τα πράγματα, δηλαδή μπορεί να είναι χρήματι, μπορεί να είναι αχρήματι, η εχρήματι μπορεί να δρά σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό, αλλά να δρά και σε ένα πλαίσιο μη ανταγωνιστικό, φέρει πίν τα κοινωνικά νομίσματα, δίκτυα τοπικών ανταλλαγών και τα δίκτυα άμεσων παραγωγών κλπ. Αλλά μπορεί να υλοποιείται και σε ένα καθαρό αχρήματο πλαίσιο, με βάση τη χαριστικότητα, με βάση το δώρο κλπ. Βλέπε δίκτυα αμοιβαίων γνώσεων και ανταλλαγών, τράπεζες χρόνου κλπ. Κλπ. Που σε αυτό το σημείο επίσης συναντάμε τον εθελοντισμό και την υποευρία έννοια φιλανθρωπία, όχι πως η κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία έχει σχέση με τη φιλανθρωπία, και εδώ είναι ένα άλλο θέμα, αλλά υπό την ευρία έννοια διασταυρώνεται, όπως θα πω αμέσως παρακάτω. Εδώ θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το νομικό καθεστώς που διέπει μια επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και αυτονόητα, θα έλεγε κανείς, την υιοθέτηση των αρχών και των αξιών της αλληλέγγυας οικονομίας. Δηλαδή μια τράπεζα δεν αρκεί να είναι συνεταιριστική για να είναι και αλληλέγγυα. Δύο τελικές παρατηρήσεις. Πρώτον, πέρα από τις εσωτερικές της παραλλαγές, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έχει πάρα πολλές και διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι φιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη, βλέπε κοινωνική οικονομία της αγοράς, ένα άλλο θέμα εδώ που δημιουργεί σύγχυση, που είναι ο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν έχει καμία σχέση με την καθαρά κοινωνική οικονομία, όπως την ορίζουμε εμείς και όπως είναι στην ιστορική της καταγωγή και στην διεκδίκησή της στην πολιτική και την κινηματική. Μπορεί να έχει σοσιαλδημοκρατική ανάγνωση, μπορεί να έχει ριζοσπαστική αντισυστημική ανάγνωση, αλλά και μπορεί να έχει και κορπορατιστική ανάγνωση, δηλαδή ανάγνωση συμβατή με κρατοκεντρικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η έννοια αυτή διασταυρώνεται, αλλά δεν επικαλύπτεται ή επικαλύπτεται μερικώς, εν πάση περιπτώσει, με άλλες έννοιες. Όπως για παράδειγμα, η κοινωνία των πολιτών, όταν αυτή, ας πούμε, η έννοια αυτή τοποθετούμε ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά, όπως ξέρουμε, μεταφράζεται σε μια ακούσια εκ των κάτων συλλογική οικονομική πρωτοβουλία.
εδώ η κοινωνία των πολιτών συναντά και την αλληλέγγυα και την κοινωνική οικονομία μέσω του εθελοντισμού. Πράγματι, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία διασταυρώνεται με τον εθελοντισμό και με το σύστηχό της την φιλανθρωπία υπό ευρεία έννοια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είπαμε. Δεν πρέπει να ταυτίζεται η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία με τη φιλανθρωπία. Επίσης, με το κοινωνικό κεφάλαιο διασταυρώνεται στο βαθμό που, κατά μία άποψη τουλάχιστον, το κοινωνικό κεφάλαιο συνταυτίζεται με την κοινωνία των πολιτών και δημιουργεί το σχεσιακό κεφάλαιο, όπως λένε άλλοι. Διασταυρώνεται επίσης με την αηφόρο η βιώσιμη ανάπτυξη, στο βαθμό που αυτή ιδεοτυπικά τουλάχιστον συνιστά μια οικονομία ανθρώπινων, κοινωνικών και οικολογικών μεγεθών. Στο βαθμό επίσης που η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία επανεισάγει στην αμφισβητούμενη έννοια της αηφόρου η βιώσιμης ανάπτυξης, βλέπε μεγέθυνση, γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται, επανεισάγει την πολιτική οικολογία, έτσι νομίζω, και την ποιοτική ανάπτυξη και όχι την ποσοτική μεγέθυνση. Συνεπώς λοιπόν διασταυρώνεται και με το κίνημα και με τη συζήτηση που γίνεται για τους νέους δείκτες πλούτου, είναι μέσα στο αξιακό υπόβαθρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Διασταυρώνεται επίσης με το κίνημα της αποανάπτυξης, που και αυτός ο όρος είναι λάθος, σωστό είναι η απομεγέθυνση, και βεβαίως διασταυρώνεται και με άλλους όρους, τον κοινοτισμό κλπ. Βέβαια, πολλοί από αυτούς τους όρους είναι, είπαμε, αμφισβητούμενοι, η κοινωνία των πολιτών, η αηφόρος ανάπτυξη. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να πει κανείς ότι είναι και κενά σημαίνοντα όλα αυτά, δεν σημαίνουν τίποτα. Αλλά η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι καλό να ξέρουμε τουλάχιστον με ποιους άλλους όρους διασταυρώνεται. Για να τελειώσω και για να μην καλύπτει το χρόνο. Ναι, με ορισμένα ερωτήματα και με ορισμένους κινδύνους και διακυβεύματα που θέτουν τα εγχειρήματα αυτά. Λοιπόν, ο κίνδυνος, είπαμε ότι η αλληλέγγυα οικονομία και η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία βρίσκεται ανάμεσα στο κράτος και την αγορά. Δηλαδή, ανάμεσα στο κράτος που προσπαθεί το κράτος τώρα να την εργαλειοποιήσει, να εργαλειοποιήσει αυτές τις πρωτοβουλίες, και η αγορά από την άλλη μεριά που προσπαθεί να υπαγάγει τις πρωτοβουλίες αυτές, στους κανόνες της, στις τεχνικές της, στις αξίες της, και τελικά να την ενσωματώσει. Να ενσωματώσει αυτά τα εγχειρήματα όλα. Μια σημαντική απειλή είναι επίσης, πέρα από το κρατοτροπισμό, να το πούμε έτσι, και την εμπορευματοποίηση του ρίσκου αυτού που υπάρχει, είναι η προσπάθεια συρρήκνωσης του περιεχομένου της έννοιας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Συρρήκνωση που γίνεται κυρίως που εντοπίζεται στο διαχωρισμό ανάμεσα στην οικονομική δράση και στην κοινωνική δράση. Η οικονομική δράση, δηλαδή, που ακολουθεί τους κανόνες του ανταγωνισμού, και στην κοινωνική δράση που είναι το κατεξοχήν πεδίο της κοινωνικής και αλληλεύθερης και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτές οι εκτροπές, να το πούμε έτσι, αυτές οι αποκλίσεις τείνουν να μετατρέψουν το εγχείρημα και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας προς την κατεύθυνση που εμείς ονομάζουμε, με τον Δημήτρη που το έχουμε έτσι κοιτάξει λίγο το θέμα, προς αυτό που ονομάζουμε κοινωνική οικονομία της αγοράς και του ανταγωνισμού. Κατεύθυνση η οποία βεβαίως σε θεωρητικό επίπεδο διέπει ιστορικά και καταστατικά το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 από τη σχολή του Φράιμπουργκ, από την ορντολιμπεραλισμού, και μετά με τον Μοντπελερέν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε πλέον η κυρίαρχη σημαία από την οποία επηρεάστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι εμφανής ρητά, δηλαδή, στην συνθήκη και της αρχικής και την τελευταία συνθήκη της Λισαβόνας. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς λοιπόν δημιουργεί μια σύγχυση, διότι παραπέμπει
στην κλασική κοινωνική οικονομία του τρίτου τομέα, η οποία όμως δεν ταυτίζεται με την οικονομία της αγοράς και του ανταγωνισμού. Αφετέρου, δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι η κοινωνική οικονομία δεν μπορεί παρά να είναι αναπόσπαστο μέρος του ήδη ισχύοντος συστήματος της οικονομίας της αγοράς και του ανταγωνισμού, αυτά πάνε μαζί, δημιουργώντας έτσι το συγκυρμό τεχνητά ότι σήμερα τουλάχιστον δεν νοείται κοινωνική οικονομία εκτός αυτού του συστήματος. Όπερ, λάθος, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ένα άλλο θέμα που τώρα που τίθεται είναι πώς μπορεί να κινητοποιήσουν τα εγχειρήματα αυτά όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι, να γίνει δηλαδή να γίνει ένα εγχείρημα ηγεμονικό, θα λέγαμε με άλλους όρους. Πώς μπορεί αυτό να γίνει, δηλαδή αρκούν αυτά τα συνεργατικά, τα αλληλέγγυα, εγχειρήματα, αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε το 19ο αιώνα, το εργατικό κίνημα επινόησε σε συνεργατικές και συνεταιριστικές μορφές αλληλεγγύης, ή χρειάζεται κάτι περαιτέρω, κάτι θα λέγει κανείς, μια αρχή, εν πάση περιπτώσει, ένα συμβάν, όπως θα λέγει ο Μπαντιού, μια σύγκρουση για να δημιουργηθεί αυτή, για να γίνει κυρίαρχη και ηγεμονική. Εδώ προφανώς τίθεται το θέμα των νέων πολιτικών και οικονομικών υποκειμένων, ιδίως των πολιτικών υποκειμένων, που θα δημιουργήσουν ένα ριζοσπαστικό πολιτικό οικονομικό σχέδιο που θα είναι ανταγωνιστικό με τα ήδη υπάρχοντα εγχειρήματα που υπάρχουν, τα ισχύοντα δηλαδή τα καπιταλιστικά, αλλά αυτή θα γράφεται σε ένα μετακαπιταλιστικό ή μεταγορα μεγενθυσιακό, να το πούμε έτσι, πρόταγμα. Όπως και να έχει τώρα, το θέμα είναι ότι στην κρίση που ζούμε, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία θα πρέπει έστω σε αυτό το πλαίσιο το σημερινό, στο οποίο, όπως είπα, οφείλεται και η αύξησή της, η θεαματική αύξησή της, να κάνει τις συνθήκες, όπως είχα πει και προχτές σε μια άλλη συνάντηση, να κάνει τις συνθήκες της κρίσης να δουλέψουν για λογαριασμό της. Δηλαδή, η κρίση είναι προνομιακό πεδίο πράγματι για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως ένα εναλλακτικό πρόταγμα. Είτε το εναλλακτικό θα είναι απλό, να το πούμε έτσι απλώς, ένας άλλος τρόπος επιχειρήν, ένας άλλος τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης, ή τελείως ριζοσπαστικό, δηλαδή υποκαταστατικό του συστήματος. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, εδώ θα πρέπει επίσης να πούμε το εξής, ότι ένα σημαντικό είναι το θέμα το οποίο τέθηκε και αλλού και έχει τεθεί, και νομίζω θα το θέσει και ο Πέτρος Οριμών, είναι το θέμα της δικτύωσης των εγχειρημάτων αυτών. Χωρίς δικτύωση δηλαδή, το εγχείρημα αυτό δεν πάει μακριά. Δικτύωση σε ένα επίπεδο που θα μπορεί δηλαδή να τις οξυγονώσει και να μπορεί να τις ενδυναμώσει και να τις κάνει πιο ασφαλή όλα αυτά τα εγχειρήματα και όλους αυτούς τους φορείς. Είναι αυτό που ονομάζουμε η διασυνεταιριστική συνεργασία, που είναι και παλιά, είναι παλιά αρχή, έτσι, ναι, βεβαίως, από τον Ροτσντέιλ, αλλά και τέθηκε και πρόσφατα στις συναντήσεις του Μομπλάν που κάνουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, έδεσαν αυτό το έλλειμμα, δηλαδή, και πράγματι και στην Ευρώπη ακόμα δεν υπάρχει, εκεί υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό, βέβαια εδώ δεν υπάρχει καθόλου, αλλά πράγματι είναι ένα έλλειμμα αυτό σοβαρό της διασυνεταιριστικής συνεργασίας, δηλαδή ένας φορέας αντί να πάει να δαγγίζεται από μια εμπορική τράπεζα, να πάει να δαγγιστεί από μια εναλλακτική τράπεζα, συνεταιριστική ή ένα πιστωτικό συνεταιρισμό ή μια ηθική ή εναλλακτική τράπεζα όπως υπάρχουν στην Ιταλία, στη Γαλλία, η ΝΕΦ στη Γαλλία για παράδειγμα και πολλές άλλες παντού. Πάντως, όπως και να έχει, ότι όσες αμφισβητήσεις και όσες αμφιβολίες θα έχουμε για το εγχείρημα, που δεν πρέπει να έχουμε νομίζω τελικά, το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, όπως και να το κάνουμε, ρηγματώνουν σε ένα βαθμό το ισχύον θεσμικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όσες επιφυλάξεις και αν έχει κανείς για συλλογικές λύσεις
εντός του υπάρχοντος συστήματος, δηλαδή εντός του κράτους και της αγοράς, αυτά πάνε μαζί, δεν μπορούμε να αργηθούμε λύσεις μέσα από το σύστημα που θα διεμβολίζουν, εν πάση περιπτώσει, τις λογικές, τη λογική και τις αξίες του ισχύοντος συστήματος. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και θα πω το εξής, ότι κάτι που είχα πει και άλλη φορά, αλλά δεν ξέρω, δυστυχώς, συγχωρέστε με, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά το λέω. Στο βαθμό που αισθανόμαστε τους εναλλακτικούς κόσμους ως ωραίους, πρόκειται τότε ήδη για πραγματικότητες μέσα στις οποίες ζούμε. Ευχαριστώ.